Ναι, και έκανε τα έξοδα της κηδείας. Ναι, ναι. Ακούτε, θα αντιθάβανε σαν σκυλί. Δωρεάν ήταν στο νοσοκομείο, στο διπλανό κρεβάτι ναι, ήταν ναι, ο θείος μου και κάνανε ναι, παρέα, μαζί πεθάνανε. Για πείτε μας δωρεάν. Τώρα. Πάλι να πω, ναι, είναι ευχαριστώ που αυτά τα λόγια που είπατε. Εγώ ήθελα να πω για τον λόγο που είμαι εδώ πάλι και λόγο βέβαια, που να ψηφίζουν. Είναι το κόμμα καταρή γραμμή, φανερά, δεν είναι κρυφά, άλλα λέμε, άλλα κάνουμε. Μια εγγύηση 20 χρονών αγώνα που κάνετε. Δεν υπάρχει φτωχό, πλούσιο, όλοι μπορούν να μετέχουν. Εγώ δεν είμαι έναν που, και που μισό, είσαι φτωχό, μισό ξένος σε αυτή τη χώρα. Έχω, δεν έχω σπουδάσει στην Ελλάδα. Είμαι 15 χρόνια στην Ελλάδα μόνο. Μπορώ να μετέχω στην πολιτική. Αυτό είναι προς τιμή του κόμματος. Μπορούν να μετέχουν απλοί άνθρωποι. Αυτή είναι η μεγάλη. Δεν είναι αποκλειστική Ζακιών και δεν των Πλουτών. Ενώ στα άλλα κόμματα θα τους είχαν μόνο για φυσικοκολλητές. Μπράβο. Ζακιών ναι, και πλούτο οικογενειών. Μην ξεχνάτε ότι είστε μηχανολόγος του Πολυτεχνείου. Μην το ξεχνάτε αυτό. Είναι οι απόψεις μετράει στο κόμμα της Ένωσης Κεντρών. Μπορεί να αγκαλιάσει όλο τον λαό. Και εδώ είναι η αξία του Ένωσης Κεντρών. Πρέπει να αξιοποιήσουν ο λαός μας για το συμφέρον ναι, του τόπου μας. Ναι, για να διαβάσω τώρα λίγο δύο-τρία μηνύματα. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, η νεολαία διψάγια γνώση, μόνο πολιτικοποιημένη ορθώς δύνατη ουσιαστικά να την αποκτήσει. Είμαι τελειόφυτος γλωσσολογίας, έχοντας προσανατολισμό την απόκτηση γνωστικού νευροβιολογικού υποβάθρου. Στα περικοινώ να σπάζομαι καταρχάς τα όσα λέτε, με τα πενιχρά σαφώς μέσα που τα προβάλλετε. Παρακολουθώ με ευχαρίστηση την απήχησή σας στο λαό, την οποία μέσω της σωστής καθοδήγησης της νεολαίας μπορούμε να αυξήσουμε. Δώστε μου τη δυνατότητα να σηκώσω το λάβαρο της Ένωσης Κεντρών, ακολουθούντας τις σοφές επιταγές σας και μόνο και ασκώντας επιρροή στο φοιτητικό κίνημα. Πώς λέγεται ο φίλος μας, κύριος Ηλίας. Κύριος Ηλίας, να μας πάρετε τηλέφωνο στο 69-44-39-44-37. Σας έστειλα απάντηση και μέσω ίντερνετ. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ θέτει, λέει ο φίλος μας ο κύριος Γιάννης, το ΠΑΣΟΚ θέτει τον εκβιασμό. Δώστε μας την αυτοδυναμία αν θέλετε να έχετε τους μισθούς και τις συντάξεις σας. Το είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης στον Real FM στις 3/9/09. Δηλαδή, μη λαμβάνεις υπόψη σου ψηφοφόρε πόσο απατεώνες είμαστε, μόνο κοίτα να σιγουρεύσεις τους μισθούς και τις συντάξεις σου βγάζοντάς μας αυτοδύναμους. Χαίρε Έλληνα κακομοίρη. Δεν είναι λίγο μεγάλο αυτό. Ο κύριος Χρυσοχοίδης πρόεδρε είπε ναι, πριν 4 μέρες ναι, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ήδη κερδισμένο με αυτοδυναμία. Δηλαδή είναι στον κόσμο του. Τι θα έλεγε αυτό. Το άκουσες. Δεν είναι λιβανιστήρι. Και την άλλη μέρα όταν χάσουν θα είναι ο πρώτος που θα με ψημυρεί και θα λέει δεν κάναμε σωστά και θα ζητάει το κεφάλι του Γιωργάκη. Γιατί έχει και αυτός βλέψεις. Λοιπόν, λέει ο κύριος Γκρέγ Κλωτσοτήρας Κρέγ Γρηγόρης μάλλον. Αγαπητέ κύριε Λεβέντη, για πρώτη φορά σε είχα ψηφίσει σε ευρωεκλογές και δεν το έχω μετανιώσει καθόλου, παρόλο που διαφώνησαν άνθρωποι για την ψήφο μου. Εγώ πίστεψα σε σένα και ακόμα πιστεύω πως ο λαός σε έχει ανάγκη. Ζούνε στο βόλεμα όλοι. Γι' αυτό και αρνούνται να κοιτάξουν πέρα από τα γνωστά κόμματα που όλο αερολογίες είναι. Δεν ξέρω αν και είμαι απογοητευμένος με όλους τους πολιτικούς και τα κόμματά τους. Εσύ με έκανες να νιώσω πως είσαι αληθινός και διαφέρεις από τους άλλους, άσχετα αν σε έχουν παρεξηγήσει. Είμαι 24 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος και ίσως μελλοντικός επιχειρηματίας, εάν όλα πάνε όπως τα φροντίζω. Θα σε ψηφίσω, κύριε Λεβέντη, και στις 4 του Οκτώβρη. Εύχομαι να μπει στη Βουλή, μπας και ακουστεί και καμιά αληθινή φωνή με επιχειρήματα και λύσεις που πραγματικά στέκουν στην κοινωνία μας και όχι τις τρέλες που λένε οι άλλοι. Μην τα παρατάς, συνέχισε. Γρηγόρης, ναι, Γρηγόρης. Ορίστε κύριε Βασιλιάδη, να η τρανή απόδειξη. Αυτό τον άνθρωπο γιατί δεν πέρασε η προπαγάνδα των κομμάτων. Άρα είναι στον άνθρωπο να θέλει εντάξει, να του περάσει όχι η προπαγάνδα. Όμως ήρωες. Όχι, δεν είναι ήρωες. Είναι σοβαρός. Άμα μπορούσαμε και στο έπος της Αλβανίας να πάρουμε μια κινηματογραφική μηχανή, να το δούμε το βίντεο εκ των υστέρων, εν καιρό ειρήνης, θα βλέπαμε
ότι στα 10.000 άτομα εκεί που σκοτωθήκανε τελικώς και τα λοιπά οι πρώτοι, 5-10 ήταν οι θαραλέοι που λέγανε αέρα, ναι, πάμε. Ναι. Όλοι οι άλλοι ήταν, τι να κάνουμε. Αν μπορούσαν κατά από μια πέτρα, ναι, για να ήταν, και μετά πια αφού πέρδαγε, ναι, η φωσκοθέα, αναγκαζόντουσαν και αυτοί. Τα γεγονότα σε κάνουν. Το ίδιο είναι και η ζωή. Οι επαναστάσεις δεν είναι σηκώνονται 10 εκατομμύρια μια μέρα από σοφία να κάνουν επανάσταση. Ο Κολοκοτρώνης σηκώθηκε πρώτος. Και το κόμμα. Ο Αδρούσο σηκώθηκε και μετά οι κυραγιάδες. Και οποιοδήποτε κόμμα αρχίζει από δύο άτομα. Έτσι είναι, κύριε Τσακουμάκο. Αυτόματες επαναστάσεις πατώντας ένα κουμπί. Δεν είδαμε. Ξέρετε, δεν ξέρω πότε πήγε. Δεν ξέρω σε άλλα κράτη. Και οποιοδήποτε κόμμα αρχίζει από δύο ανθρώπους. Εγώ βέβαια. Οι ιδρυτές είναι η αρχή που βάζουν σε ένα κόμμα. Εγώ, πρόεδρε, με επιτρέπεις να πω κάτι. Εγώ δεν απαγόρεψα σε κανέναν. Να ανατρέψω την κουβέντα θέλω. Ναι. Χιουμοριστικά βέβαια. Ήθελα να ξέρω, εάν μπει στη Βουλή, πόσα κανάλια την επόμενη θα σε καλούσαν, αυτό τίποτα άλλο. Όλα. Ναι, για μένα αυτό είναι ένα, ναι, σοβαρό. Αλλά, ένα λεπτό. Σηκώνει εκεί, σοβαρό. Εκεί, συγγνώμη, αν με καλούσε η κυρία Τρέμη εκεί τότε και της έλεγα το αφεντικό σου είναι έτσι και έτσι. Ναι. Τι θα έκανε. Αυτό θέτω μία ερώτηση. Δεν θα το λέγατε. Γιατί θα το λέω. Γιατί υπάρχει ένα. Δεν με ξέρεις. Όχι, είναι τάκ. Δεν με ξέρεις. Γιατί εγώ πήγα στον Παναγιωτόπουλο. Όταν ο Παναγιωτόπουλος ήταν στον Αντένα, έχω την κασέτα. Ναι, το στην εκπομπή προφίλ. Προφίλ. Πήγα λοιπόν και αρχίσαμε και συζητούσαμε. Μου λέει λοιπόν ο Παναγιωτόπουλος, άρχισε να λέει πραγματικά εκεί αηδίασε η Ελλάδα με τον Παναγιωτόπουλο. Εντάξει, ήταν συγγνώμη με τις πίτσες που ήταν τότε. Ναι, ναι, ναι. Ακούστε λοιπόν. Του λέω. Σε μια στιγμή του Παναγιωτόπουλου του λέω θα συζητήσουμε σοβαρά γιατί ο κόσμος περιμένει κάτι να ακούσει. Ναι, ναι. Μου λέει να μας πείτε το ζώδιό σας. Καλά, ναι, εντάξει. Του λέω σας είχα για σοβαρό. Το ζώδιό μου ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό. Αυτό συνέχιζε. Λοιπόν, στο τέλος αφού είπε το ένα τ' άλλο, του λέω αγόρι μου, δουλεύεις στον Αντένα. Θες να σου πω με τι λεφτά έγινε ο Αντένα. Όχι, όχι, διάλειμμα. Συγγνώμη, δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος τώρα. Όχι, ήταν βουλευτής να γίνει και πρόεδρος. Ζωντανή. Ναι, ζωντανή. Αυτός ο άνθρωπος, τι μου έχει πει στον Πειραιά εφοπλιστής, προσέξτε τώρα. Λέει, ας μου ήρθε εδώ, ας γίνει πρωθυπουργός, ας με επισκεφθεί. Θα του πω, φτούσου ρε. Ακούσε έτσι το ίσα. Σώπα. Ναι, μου το είπε. Μου λέει, και είμαι δεξιός. Και είμαι δεξιούρα, λέει, του κερατά. Και έχω κάνει το λάθος και δεν σε ψηφίζω, λέει κύριε Λεβέντη. Αλλά αν δω τον Παναγιωτόπουλο οπουδήποτε, φτούσου ρε, γιατί τέτοια δημοσιογραφία μαύρη δεν την ήθελα ούτε. Σε ήθελα ρε δεξιέ και άντρα. Μπράβο. Όχι έτσι. Να μου λέει. Και ακούστε τι έμαθα εκ των υστέρων. Ότι έλαβε εκείνο το δεκαήμερο ο Αντένα 20.000 φαξ που λέγανε διώξτε το κάθαρμα, κάτι τέτοια. Σοφά. 20.000 φορές. Και τον περάσανε από την ΕΣΥΑ πειθαρχικό. Και ακούστε τι απάντησε. Υπερασπιζόμενος τον εαυτό του ο κ. Παναγιωτόπουλος. Με τον οποίο μετέπειτα γίναμε φίλοι. Δεν τα λέω με κακία αυτά. Ο ζήτησε συγγνώμη. Όλοι έχουμε υποπέσει σε λάθη. Ζήτησε συγγνώμη. Ναι, ακούστε, εγώ δεν ήθελα τη συγγνώμη. Εγώ ήθελα να βοηθήσει και αυτός τώρα που είναι πολιτικός να αλλάξει αυτή η μαυρίλα της δημοσιογραφίας. Η συγγνώμη έτσι εγώ την λογίζω. Yeah. Όχι να μου πει αυτό συγγνώμη και η δημοσιογραφία να συνεχίζει να είναι μαύρη. Εγώ θέλω να πει είμαι πολιτικός και σου λέω κύριε Λεβέντη σου υπόσχομαι ότι θα αγωνιστώ για πλουραλισμό. Για να δικαιούται ο κάθε δημοσιογράφος να βγάζει όλες τις φωνές χωρίς να κάνει του αφεντικού του εργοδότη. Αυτή η εκπομπή έκανε ένα καλό. Τι απάντησε όμως. Ξέρετε ποιο ήταν το μέγα καλό. Τι. Ότι έκτοτε δεν είδαμε τέτοια λιβελό εκπομπή. Ναι, αναγκαστήκανε. Αυτό είναι αλήθεια. Συμμορφωθήκανε. Ναι. Λοιπόν, ακούστε τι απάντησε στο πειθαρχικό. Κύριε Τσακουμάκο. Να ακούσει ο κ. Τσακουμάκο. Στον πειθαρχικό λοιπόν τη ΕΣΥΕ που εκλήθηκε αν απολογηθεί ο κύριος τότε γαμπρός Τσαλδάρη. Είχε παντρευτεί την κόρη Τσαλδάρη τότε, μετά είχε χωρίσει, είχε παντρευτεί άλλη. Τι απάντησε. Εγώ λέει του κυρίου Λεβέντη, του συμπεριφέρθηκα όπως τον κακοποιούν και όλοι οι άλλοι. Στα νέα, στην ελευθεροτυπία. Φεδροποίηση. Ναι, όλοι λέει τον φεδροποιούν και τον κακοποιούν. Και πήρα κι εγώ να τον κακοποιήσω κι εγώ όπως κάνουν οι άλλοι. Απλά λέει ο κύριος Λεβέντης ήταν ζωντανή εκπομπή και υπερασπίστηκε τον εαυτό του και καταλήξαμε σε αυτό. Όλοι οι άλλοι λέει. Τα κάνετε με την πένα τη δημοσιογραφική στις εφημερίδες που δεν αμήνεται ο κύριος Λεβέντης